Πολυτελή πάρτι, πασίγνωστη και επάγγλωτη καλεσμένη, μενού για γερά πορτοφόλια και χλειδί, συνθέτει το μαγευτικό σκηνικό στο διάσημο Beach Bar της Μυκόνου που ακούει στο όνομα Νάμος, αποτελείται από το εξωτερικό, συνώνυμο με τη διασκέδαση και τα ξεχωριστά πάρτι. Πίσω από τους ήχους πασίγνωστων DJs, παγκοσμίου φήμης, αλλά και διάσημων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι χιλιάδες επισκέπτες που κατακλείζουν κάθε καλοκαίρι το νησί των Ανέμων πλήρωναν τεράστιους λογαριασμούς χωρίς να γνωρίζουν πως μεγάλα ποσά φόρων δεν κατέληγαν στο ελληνικό κράτος. Οι ελεκτές της εφορίας ανακάλυψαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Άμμος και επέβαλαν βαριά πρόστιμα. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μέσω της βοήθειας ειδικού λογισμικού, το οποίο αποκάλυψε πως η εταιρεία δεν απέδωσε ΦΠΑ, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, χαρτόσημα και φόρο εισοδήματος. Μόνο για την περίοδο 2018-2019 το ύφος της φοροδιαφυγής ξεπερνά τα 1,55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις το τελικό ποσό ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα τα πρόστιμα ανήλθαν περίπου στο ποσό των 781.200 ευρώ, ενώ προσαυξήσεις έφτασαν τις 775.600 ευρώ. Μόνο ο φόρος εισοδήματος υπερβαίνει τα 870.000 ευρώ και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που δεν καταβλήθηκε τα 150.000 ευρώ. Ο έλεγχος αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες οικονομικές χρήσεις για να διαπιστωθεί αν η φοροδιαφυγή αφορά και πέραν της περίοδου 2018-2019. Σε αυτή τη χρήση εμφάνισε τζίρο 15,8 εκατομμύρια και καθαρά κέρδη 1,1 εκατομμύρια, έναντι κύκλου εργασιών 22,5 εκατομμύρια και καθαρών κερδών 2,7 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης.